Η Ρωσία δεν θα συμμετάσχει στη νέα λεγόμενη σύσκεψη κορυφής ειρήνης που ετοιμάζει η Ουκρανία με τους συμμάχους της, αφού εκεί η Δύση θα προσπαθήσει ξανά να προωθήσει τη φόρμουλα ειρήνης του Ζελένσκι, αγνοώντας τους όρους της Ρωσίας. Αυτό δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Μιχαήλ Γκαλουζίν. Ο Ζελένσκι προσπαθεί να προετοιμάσει μία νέα σύσκεψη κορυφής ειρήνης, η οποία θα πρέπει να αντικαταστήσει την εντελώς αποτυχημένη Ελβετική, είπε, και τόνισε και τα εξής. Ταυτόχρονα, το Κίεβο θα προσπαθήσει να παρασύρει και τη Ρωσία εκεί, αλλά στη Μόσχα δεν θεωρούν αυτή την ενέργεια ως κάτι σημαντικό, αφού θα πιέσουν τη φόρμουλα ειρήνης του Ζελένσκι, αγνοώντας τις απαιτήσεις της Ρωσίας. Αν μαζευτούν λοιπόν, ας το συζητήσουν με τον εαυτό τους. Η Δύση θα συνεχίσει να προωθεί την ίδια ρητορική, με τη μάταιη ελπίδα να περάσει την απολύτως αδιέξοδη και τελεσίγραφη φόρμουλα του Ζελένσκι και να αγνοήσει εσκεμμένα άλλες πρωτοβουλίες για την επίλυση της Ουκρανικής κρίσης. «Υπάρχει μια άλλη εκδήλωση απάτης», είπε. «Είναι φανερό, όπως προκύπτει, ότι η Ρωσία δεν εξετάζει τη δυτική επιλογή για διαπραγματεύσεις, αλλά θα οργανώσει τη δική της πλατφόρμα για διάλογο στο έδαφος μιας ουδέτερης χώρας. Την ίδια στιγμή, η φόρμουλα ειρήνης του Ζελένσκι δεν γίνεται αποδεκτή από τη Ρωσία. Θα εξεταστούν τυχόν εναλλακτικές προτάσεις που θα λάβουν υπόψη τις ρωσικές συνθήκες που έχει εκφράσει προηγουμένως ο Βλαντιμίρ Πούτιν».